Ο θάνατό τη οφείλεται σε αιτία αναγόμενη 10 ημέρε πρώτη ημερομηνία του θανάτου του. Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της 20χρονης Βρετανίδας που άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο πριν από περίπου 2,5 χρόνια εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο αναζητώντας απαντήσεις. Εμβρόντι τη ίδια και οι συγγενείς της κοπέλας έλαβαν πριν από λίγες ημέρες κλίση προκειμένου η νεκρή Τσέλσι να παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστήριο. He η 47χρονη μητέρα σήμερα δεν θέλησε να πει οτιδήποτε για το χειρισμό της υπόθεσης. Ωστόσο, μιλώντας, τη υπόθεση. Ωστόσο, μιλώντα στη βρετανική Daily Mail, εμφανίστηκε εξοργισμένη, χαρακτηρίζοντα απρέπεια όσα συνέβησαν. ενώ κατηγόρησε τι βρετανικέ και τι ελληνικέ αρχέ, καθώ όπω είπε, αντιμετώπισε ένα τείχο σιωπή όταν θέλησε να πληροφορηθεί τι ακριβεί συνθήκε θανάτου τη κόρη τη. Ο νεαρός Βρετανός κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς φαίνεται να κλώτσισε πάνω σε καυγά τη φίλη του, που κατέληξε στο νοσοκομείο αρκετές ημέρες αργότερα από τις συνέπειες σχολικής περιτονίτιδας. Σε αρχής υποστηρίζει την αθότητά του, δηλαδή ότι δεν... Επέφερε κανένα χτύπημα στην Θανούσα. Η ατυχή κοπέλα δεν ζήτησε εγκαίρωση βοήθεια, με συνέπεια όταν έφτασε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους στην κοιλιά να είναι πλέον αργά προκύπτει, σας λέω και πάλι από στοιχεία, ότι ο θάνατός της οφείλεται σε αιτία αναγόμενη δέκα ημέρες πρώτης ημερομηνία του θανάτου του. Ο 24χρονος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι η κοπέλα επιστρέφοντας στο δωμάτιό τους μετά από νυχτερινή έξοδο είχε πέσει στο δρόμο. Η υπερασπισή του ζήτησε αναβολή της δίκης προκειμένου να κληθούν και να παραστούν ουσιώδεις μάρτυρες ως προς το αναφερόμενο ατύχημα. Αλλά και πραγματογνώμονες. Υπάρχουν μαρτυρίε ότι δέκα ημέρε πρώτου θανάτου τη κοπέλα είχε δυστυχώ μία πτώση, η οποία ιατρικώ από ό,τι φαίνεται. Μπορούσε να προκαλέσει αυτό που προκλήθηκε και να καταλήξει δυστυχώ και στο θάνατό τη. Ο συνήγορο τη οικογένεια τη Τσέλση ζήτησε να καταθέσει ιατροδικαστή, αλλά και ο γιατρό που τη χειρούργησε. Το δικαστήριο αποφάσισε στο μεταξύ να άρει τον περιοριστικό όρο τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον 24χρονο Λουκ Βόκερ, ο οποίο θα επιστρέψει στην Βρετανία.